Άοσμαν, τι Άοσμαν, τι είναι αυτά που. Εσύ με τον Βλαχόπουλο, με τον Βλαχόπουλο το βγάλατε αυτό, τι κάνατε. Θέλατε να βγάλετε ένα θέμα. Πρόσεξε. Πρόσεξε, καλά, εσύ αντέχει. Το πω για τον Βλαχόπουλο. Στη Νίκαια δεν κάνουν πλάκα, δεν αστείευονται στη Νίκαια. Ξέρει. Ένα καλό παίκτη δηλαδή, ένα καλό παίκτη έχουν εκεί οι άνθρωποι. Εντάξει, κοίταξε να δει, δεν τον πήρε κιόλα. Okay, ναι. Είπαμε ότι υπάρχει μια σκέψη. Ναι. Ενδιαφέρει αυτό ο ποδοσφαιριστή, ναι. Τον παρακολουθούν. Ναι. Υπάρχει μια σκέψη, επειδή έχουν προκύψει και άλλοι μνηστήρε. Και γενικότερα η ΑΕΚ θέλει να επενδύει σε ποδοσφαιριστέ. Να ποντάρει να το που έχει επενδύει, γιατί δεν είναι και μικρό, 27 χρονών. Τέλο πάντων, να ασχολείται με ποδοσφαιριστέ, ναι. Που καταφέρουν και ξεχωρίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άσμαν μέχρι τώρα κερδίσει εντυπώσει. Υπάρχει μια σκέψη. Να τον αγοράσει το Γενάρη και να τον αφήσει τον Ιωνικό φυσικά να βγάλει τη χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πάρει το Γενάρη. Δεν είναι και μια ανάγκη που προκύπτει. Δεν ψάχνει θέση. Ναι. Δεν ψάχνει, συγγνώμη, παίκτη Άξι αυτή τη θέση. Έχει το Μάνταλο και το Γεύτιτς αυτή τη στιγμή. Ναι. Το καλοκαίρι βλέπουμε. Απλώς είναι μια περίπτωση που αρέσει. Να θυμίσω ότι ο Άσμαν φέτος στα 6 γκολ του Ιωνικού είναι μέσα σε όλα. Έχει πετύχει τα 3 και στα άλλα 3 έχει δώσει τις ασίστ. Είναι μεσοεπιθετικά όλος ο Ιωνικός, να το πω έτσι. Ναι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αν τελικά αυτή η σκέψη γίνει πράξη, να τον πάρουν τον παίχτη από εκεί. Έτσι, Βαγγέλη, θα σου το πω απλά. Δεν ξέρω αν το έγραψες κιόλας, δεν το έχω διαβάσει το κείμενο, είδα μόνο τον τίτλο. Ο Ιωνικός έχει βάλει 6 γκολ. Τα 3 γκολ είναι δικά του και τα 3 είναι assist. Αυτό είπα μόλις. Το είπες, Βαγγέλη, συγγνώμη, γιατί κοιτάζω εδώ, προσπαθώ να δω αν έχουν απορίες για τον μπάσκετ. Αν το είπες έτσι ακριβώς. Είμαι ο χαζός της στιγμής. Πάμε, συζητήσουμε. Δεν πειράζει, εντάξει, αυτό είπα, ναι. Γι' αυτό, ναι. Και διευκρίνησα ότι δεν υπάρχει, ναι. Περίπτωση, αν προχωρήσει αυτή η σκέψη σε πράξη, ο παίχτης να έρθει στην Άκη το Γενάρη. Θα μείνει στον Ιωνικό μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε. Να θυμίσω βέβαια ότι μένει και ελεύθερος το καλοκαίρι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να τον υπογράψει από, σωστό. Το Γενάρη, το κάνει και δεν ρωτάει και τον Ιωνικό. Ναι. Αλλά η Άκη δεν έχει τέτοια πρόθεση. Αν το κάνει, θα αγοράσει τον παίχτη κανονικά και θα δει το καλοκαίρι τι θα κάνει μαζί του. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν τον πάρει θα τον φέρει και το καλοκαίρι. Έτσι. Μπορεί να τον αφήσει πάλι στον Ιωνικό, παράδειγμα. Ναι, θα αξιολογηθεί μέχρι τότε το παίχτη. Ναι, μπορεί τώρα να κάνει μια πολύ καλή, ένα καλό ξεκίνημα και στην πορεία να μην είναι τίποτα. Ναι, επειδή μπορεί να πάει αύριο ο Παναθηναϊκός να πάρει τον παίκτη. Στην τύχη το λέω το Παναθηναϊκός. Ο Άρης που ενδιαφέρεται, στο λέω εγώ. Υπάρχει αυτή. Α, υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη. Έτσι, έχω εγώ τη δική μου πληροφορία. Η δική σου. Άρα δεν ξέρω τι θα πει, εγώ αυτό ξέρω, ναι. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή, σε ποιο καθεστώς βρισκόμαστε. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Τον θεωρείς τελειωμένο, τον θεωρείς υπογεγραμμένο, θεωρείς ότι ακόμα ο Ιωνικός μπορεί να μπει στη διαδικασία, να πει άντε, ελάτε τώρα, όποιος θέλει, ο παίκτης να... Τελειωμένο. Τελειωμένο δεν είναι, ούτε προδιαγραμμένη είναι η μοίρα του ότι θα είναι στην ΑΕΚ, okay. Θα αποκτηθεί. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν η ΑΕΚ πραγματικά προχωρήσει από τη σκέψη στην πράξη, έχει τον πρώτο λόγο, να το πω έτσι. Υπάρχει μια πολύ καλή επαφή με τον Ιωνικό. Σωστό. Αν θέλει να πάρει τον παίκτη, τον παίρνει, ρε παιδί μου, αυτό, τέλος.